Να παρουσιάσουμε τώρα ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με τη μελαγχολία από τη μία αλλά και την καλή διάθεση από την άλλη. Και την καλή διάθεση και τις εντάσεις που υπάρχουν κάποιες φορές στα χριστουγεννιάτικα τραπέζια, όπως επίσης και τον καταναλωτισμό τον οποίο έχουμε ουσιαστικά στα χριστουγεννιάτικα κατά τη διάρκεια των Χριστουγέννων. Πάμε να ξεκινήσουμε, Νικόλα. Πάμε λοιπόν να μιλήσουμε πρώτα για τη μελαγχολία των Χριστουγέννων. Έτσι λοιπόν η μελαγχολία των Χριστουγέννων είναι, αισθανόμαστε μελαγχολικοί, δεν θα έλεγα ότι αισθανόμαστε καταθλιπτική. Κατάθλιψη είναι κάτι πολύ πιο βασικό, κάτι πολύ πιο ουσιαστικό και κάτι πολύ πιο, μια πολύ πιο παθολογική οντότητα. Άρα λοιπόν, πού οφείλεται η μελαγχολία, για ποιο λόγο αισθανόμαστε άσχημα τα Χριστούγεννα? Εποχιακή συναισθηματική διαταραχή ή αλλιώς μελαγχολία του χειμώνα. Λόγω λίγου φωτός που έχουμε αυτή την περίοδο, εποχιακά δεν αισθανόμαστε καλά. Το στρες και το άγχος που έχουμε λόγω των γιορτών, η κόπωση που έχουμε αυτή την περίοδο, ας μην ξεχνάμε ότι είναι μια περίοδος κόπωσης, μη ρεαλιστικές φιλοδοξίες, δηλαδή προσπαθούμε να περάσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα, όσο το δυνατόν πιο όμορφα. Τα social media δεν βοηθούν σε αυτό, δεδομένου του ότι βλέπουμε ότι ο γείτονας πέρασε ίσως καλύτερα σε σχέση με εμάς ή περνάει καλύτερα σε σχέση με εμάς, άρα λοιπόν μπαίνουμε σε ένα ανταγωνισμό μαζί του. Προφανώς η εμπορευματοποίηση η οποία υπάρχει των γιορτών, χάσαμε το νόημα των γιορτών και το εξαντλούμε σε ένα ταξίδι, σε μια ρεβεγιόν αν θέλεις, και από εκεί και πέρα οι οικονομικές δυσκολίες που έχουμε, προχωράμε στην επόμενη κάρτα, οι οικονομικές δυσκολίες που υπάρχουν, προφανώς η μοναξιά, κάτι πάρα πολύ βασικό, άνθρωποι οι οποίοι είναι μόνοι γενικότερα υποφέρουν αυτή την περίοδο, είτε μόνοι εδώ και πολλά χρόνια, είτε μόνοι που προέκυψαν να είναι, άρα λοιπόν πενθούντες. Και είναι χαρακτηριστικό εξής ότι οι γιορτές λειτουργούν σαν ένας μεγενθητικός φακός, όπου μεγενθύνουν το οτιδήποτε αρνητικό συναίσθημα έχουμε μέχρι τώρα. Ουσιαστικά δηλαδή έχουμε αρνητικό συναίσθημα, άρα οι γιορτές μας το κάνουν αυτή την περίοδο να είναι πολύ πιο αρνητικό. Σκέψου για παράδειγμα ένα διαζευγμένο, ο οποίος αυτή την περίοδο, πρώτη χρονιά που είναι διαζευγμένος, πόσο δύσκολα θα περάσει. Και προφανώς από εκεί και πέρα ο απολογισμός τον οποίο κάνουμε στο τέλος της χρονιάς, ειδικάτερα όταν αυτός ο απολογισμός, ξέρεις, έχει ένα αρνητικό πρόσημο, δεδομένου του ότι αισθανόμαστε πάρα πολύ άσχημα. Προχωράμε στον επόμενο πίνακα. Ουσιαστικά οι όψεις, οι κατηγορίες οι οποίες περισσότερο πλήττονται είναι οι ηλικιωμένοι προφανώς, άνθρωποι οι οποίοι είναι πενθούντες πολλές φορές, διαζευμένοι, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, άνεργοι, μια πολύ βασική κατηγορία. Στο παρελθόν ήταν πολύ βασική κατηγορία η οποία είχε πρόβλημα με την μελαγχολία των Χριστουγέννων, όπως επίσης και οι μοναχικοί. Οι μοναχικοί άνθρωποι οι οποίοι είτε προέκυψαν εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, αλλά κυρίως αυτοί οι οποίοι προέκυψαν το τελευταίο χρονικό διάστημα μοναχικοί, για παράδειγμα, διαζευμένοι, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Προχωρούμε στον επόμενο πίνακα. Τι χαρακτηριστικά έχει αυτή η θλίψη, δεν τη λέμε κατάθλιψη, ξεκάθαρα των Χριστουγέννων? Έχει άγχος, έχει θλίψη, έχει κακή διάθεση, έχει μειωμένη αυτοσυγκέντρωση, σίγουρα, δεν μπορούμε δηλαδή να συγκεντρωθούμε σε αυτό που κάνουμε. Έχει ψυχοσωματικά προβλήματα, πονοκέφαλους για παράδειγμα πολύ συχνά, κόπωση, πολύ συχνά αισθανόμαστε κόπωση, προβλήματα ύπνου. Συνήθως αϊπνία, αλλά κυρίως υπερυπνία. Κινόμαστε παραπάνω δηλαδή αυτή την περίοδο. Και επίσης προβλήματα όρεξης. Όταν λέμε προβλήματα όρεξης, συνήθως ανορεξία, κυρίως υπερβολική όρεξη, δηλαδή τρώμε παραπάνω, αλλά και ανορεξία σε σπανιότερες περιπτώσεις. Τρώμε παραπάνω κυρίως υδατάνθρακες, όπως επίσης και σοκολάτες αυτή την περίοδο. Προχωρούμε στον επόμενο πίνακα, όπου λέει τι μπορούμε να κάνουμε. Πρώτον, είναι χαρακτηριστικό το ότι πρέπει να έχουμε λογικές προσδοκίες. Άρα λοιπόν να περιμένουμε ανάλογα με την τωρινή μας κατάσταση κάποια πράγματα. Ρεαλιστικούς στόχους που πρέπει να έχουμε, τον προσωπικό μας ρυθμό, αυτό το ρυθμό που έχουμε εμείς να τον επιβάλλουμε σε αυτές τις μέρες και όχι οι μέρες να μας παρασύρουν σε ένα διαφορετικό ρυθμό από αυτόν τον οποίο έχουμε εμείς. Οργάνωση της ζωής μας, άρα λοιπόν σιγά σιγά θα οργανωθεί και το συναίσθημά μας. Πρώτιστα, και είναι πιο εύκολο ίσως να οργανώσουμε τη ζωή μας. Κάτι επίσης πολύ χαρακτηριστικό, ότι το πνεύμα των Χριστουγέννων δεν αφορά όλους. Άρα λοιπόν κάποιος, αν δεν μπορεί να μπει στο πνεύμα των Χριστουγέννων, ας βγει και με κάποιο τρόπο ας ζήσει αυτό που θέλει να ζήσει, έστω και αν αυτές οι περίοδοι είναι περίοδος που κάποιοι άλλοι λειτουργούν στο πνεύμα των Χριστουγέννων. Σίγουρα δεν μένουμε στο παρελθόν. Δηλαδή δεν μένουμε προσκολλημένοι σε ένα παρελθόν. Τι έκανα πέρσι, τι έκανα πρόπερσι, πόσο ωραία τα πέρασα, ειδικά όταν φέτος η κατάσταση δεν είναι και τόσο όμορφη. Ο εθελοντισμός είναι μια πολύ ωραία διέξοδος, δεδομένου του ότι μας κάνει να ερχόμαστε σε επαφή με ανθρώπους και προφανώς κάτι πολύ σημαντικό, δεν κάνουμε κατάχρηση αλκοόλ και ουσιών, κάτι πάρα πολύ ουσιαστικό, κάτι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο αφορά κόσμο, ειδικά άνδρες μεγάλης ηλικίας, μοναχικούς. Περνάμε στον επόμενο πίνακα, όπου χριστουγεννιάτικες συνάξεις, και τις ονόμασα και ανατινάξεις, ξέρεις. Πολλές φορές υπάρχει ανατίναξη στις οικογενειακές εστίες, δεδομένου το ότι υπάρχει επιστροφή στις εστίες. Τα παιδιά πηγαίνουν πάλι πίσω στις εστίες, στις πατρογονικές εστίες. Από εκεί πέρα υπάρχει ανάδυση των συναισθημάτων, αυτά που υπήρχαν πριν από κάποια χρόνια ή από κάποιες δεκαετίες, αν θέλεις. Άρα λοιπόν χάνουμε τους ρόλους. Χάνω πλέον το ρόλο, για παράδειγμα, του πετυχημένου επιχειρηματία, του καλού οικογενειάρχη και ξαναβρίσκομαι στο ρόλο του γκρινιάρη έφηβου ή, αν το θέλεις, του χειριστικού έφηβου. Και με κάποιο τρόπο από εκεί και πέρα υπάρχει σε αυτά τα οικογενειακά τραπέζια τη πυροδότηση παλιών εντάσεων. Άρα λοιπόν πυροδοτούνται παλιές εντάσεις, οι οποίες μένουν, υποθάλπτονται κάποια χρόνια και ξαναεπιστρέφουν μετά από κάποιες δεκαετίες. Τι μπορούμε να κάνουμε, επόμενος πίνακας. Όπου τι μπορούμε να κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση, δεν κρίνουμε προφανώς, ελέγχουμε το θυμό μας, προσαρμοζόμαστε σε αυτή την κατάσταση στην οποία ζούμε τώρα και κάτι πολύ βασικό, ουσιαστικό, ίσως το ουσιαστικότερο απ' όλα, είναι ότι το αναδυόμενο παιδί, αυτό το οποίο έχουμε τώρα όταν ξαναεπιστρέφουμε στις πατρογονικές αιστείες, δεν κινδυνεύει από τίποτα. Χρονικό διάστημα θα περάσει και θα ξαναεπιστρέψουμε σε αυτούς τους ρόλους στους οποίους έχουμε παγιώσει. Περνούμε στον επόμενο πίνακα, όπου τα Χριστούγεννα σημαίνει και υπερκατανάλωση. Ας δούμε κάποιες όψεις της υπερκατανάλωσης. Οι οσμές κάνουν τη διαφορά. Δηλαδή, έχει παρατηρηθεί ότι κάποιος υπερκαταναλώνει όταν μυρίζει κάτι το οποίο σε αυτόν είναι οικείο και αν το θέλεις διαφορετικά του θυμίζει κάποια παιδικά χρόνια. Επίσης, το κόκκινο πουλάει. Φαίνεται ότι μάλλον αυτά τα προϊόντα τα οποία είναι επενδυμένα με κόκκινο χρώμα πουλάνε καλύτερα σε σχέση με τα προϊόντα τα οποία είναι επενδυμένα με ψυχρό χρώμα, όπως το μπλε, το πράσινο για παράδειγμα. Τα εποχιακά τραγούδια καθοδηγούν. Δηλαδή, αν μπω σε ένα μαγαζί στο οποίο παίζουν χριστουγεννιάτικα τραγούδια, μάλλον θα αγοράσω χριστουγεννιάτικα είδη πολύ πιο εύκολα. Ο αργός ρυθμός χαλαρώνει. Δηλαδή, αν ακούσω την Αγία Νύχτα στο ίδιο μαγαζί, θα ψωνίσω πιο εύκολα σε σχέση με το να ακούσω, για παράδειγμα, τα Τρίγωνα Κάλαντα. Αυτό φαίνεται επίσης. Μόνοι, όταν είμαστε, καταναλώνουμε καλύτερα, περισσότερο, αν το θέλεις. Φαίνεται. Επόμενος πίνακας και τελευταίος, όπου ο βιαστικός, συνήθως άντρας ξέρεις είναι αυτός, ο οποίος ρωτάει, εξαρτάται από τον υπάλληλο και άρα θα έλεγα ότι πολύ απλά αγοράζει πολύ πιο εύκολα, δεδομένου ότι είναι εξαρτώμενος άμεσα από τον υπάλληλο, ο οποίος του πουλάει πολύ πιο εύκολα κάποιο προϊόν. Η σχέση με τον παραλήπτη που έχουμε διευκολύνει τόσο ώστε να ψωνίσουμε το δώρο. Είναι χαρακτηριστικό βέβαια ότι οι άντρες μάλλον δεν το έχουν με τα ψώνια, βαριούνται ή χάνονται σε αυτό και τις περισσότερες φορές όταν υπάρχουν σύντροφοι, οι σύντροφοι συνήθως επιβεβαιώνουν, διευκολύνουν και απενοχοποιούν, θα έλεγα, τους άντρες οι οποίοι ψωνίζουν πολύ πιο εύκολα σε αυτές τις περιπτώσεις.